Πρώτο σφύριγμα, ΑΕΛ Καραμπάκ, τρίτος προκριματικός γύρος του Conference Link, πρώτο παιχνίδι στην ΑΕΚ Αρίνα. Την ΑΕΛ να κερδίζει φάουλ με τον Σάντος. Τώρας έχει χώρο να πάει για την σέντρα, είναι καλή Τσέποβιτς, γκολ, offside. Σηκώνει σημαία βοηθός. Εδώ, ναι, λίγο πιο μπροστά το κορμί του Σέρβου. Πίνεται από δύο, θέλει να κάνει σέντρα στην περιοχή, βγαίνει όμως η άμυνα. Και απομακρύνεται σε πρώτο χρόνο η μπάλα. Επιμένει η Καραμπάκ. Το σούτ που γίνεται ελέγχει ο Βοζίνια. Το σούτ που έγινε από τον Μεντίνα. Κερδίζει ο Κροάτης και πάλι. Αριστερά πάει η μπάλα στον Ζουμπίρ. Την περιοχή βγάζει έξω. Ο Ρομέρο θα κάνει σούτ έξω η μπάλα. Ριστεύσκι. Χάνεται η μπάλα. Η Καραμπάκ θέλει να βγάλει την πρώτη επιθετική προσπάθεια στην περιοχή. Ευκαιρία το πλασέ. Ευτυχώς η μπάλα πάει έξω. Κόρνερ είναι από τον Ζουμπίρ ήταν η φάση. Χουσεϊνοφ, σέντρα στην περιοχή, μπάλα θα περάσει, Σεϊντάεφ, κρατά, θα γυρίσει, κάνει σούτ, άστοχο, έξω, ολοκληρώνει Καράλαμπε. Προϋποθέσεις για την Καραμπάχ, Όζοπιτς, Ρομέρο στην περιοχή, κρατά, θα γυρίσει, Βοζίνια κάνει απόκρουση και κρατάει αυτό το 0-0. Το ιατρικό team, πιο σωστά, όχι οι αξιοθεραπευτές της ομάδας και να δούμε τη φάση. Να δούμε τη φάση με τον Τόρες. Θα γυρίσει, μπάλα περνά παράλληλα και μπροστά από τον Τσέποβιτς. Ένας ποδοσφαιριστής με πολλές παραστάσεις από την Γαλλία, πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Ο Τόρες θα περάσει, να έχει ευκαιρία για την ΑΕΛ. Τόρες το σούτ, εύκολα όμως μαζεύει ο Μαχαμαντάλιεφ. Με τι να κρατά, αναγίνει λάθος και γίνεται Τσέποβιτς. Να κερδίσει η σέντρα απέναντι το κεφάλι. Ο Τόρες η ευκαιρία, δοκάρι! Μεγάλη φάση για την ΑΕΛ. Στο 61, εδώ η πίεση που φέρνει αποτέλεσμα, γίνεται το λάθος, κερδίζει ο Τσέποβιτς. Έξυπνα εδώ η μπάλα πάει στον Τόρες, κανένα offside από το κεφάλι του Νταβόρ, σημαδεύει το αριστερό κάθε δοκάρι του Μαχαμαντάλιεφ. Εδώ η ΑΕΛ έχει την μεγαλύτερη της ευκαιρία στο παιχνίδι, εκτός αν ρισκάρει πολύ περισσότερο. Ο Κερκές που τελικά, είναι... όχι, τελικά όχι. Να δούμε την προσπάθεια εδώ. Πελέ το πλασέ πέφτει. Πέναλτι για την ΑΕΛ. Τον ανατρέπει ο Μαχαμαντάλιεφ. Παίρνει και κίτρινη. Και η ΑΕΛ στο 67 έχει τεράστια ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Με το πέναλτι που κερδίζει ο Πελέ. Από κανονική θέση φεύγει ο Πελέ. Εδώ τσιμπάει την μπάλα. Πέφτει ο Μαχαμαντάλιεφ. Και πέφτει ο Πελέ, πέναλτι για την ομάδα της ΑΕΛ. Εκτελεί ο Τσέποβιτς, 1-0 η ΑΕΛ. Ο Σέρβος το έχει και το έχει αποδείξει για τρίτη φορά μέχρι στιγμής. 1-0 στο 69 πλέον. Η ΑΕΛ παίρνει προβάδισμα. Ο Τσέποβιτς ψύχρεμα εκτελεί τον Μαχαμαντάλιεφ. 1-0. Χουσεϊνοφ έχει χώρο να ανέβει, να κάνει και σέντρα. Η μπάλα περνά, Μπαϊράμοφ. Δεν ακολουθεί ο Τόρες, Μπαϊράμοφ. Το σούτ η μπάλα πάει έξω και τώρα θα γίνει αλλαγή φαντάζομαι. Χουσεϊνοφ δεν θα μπει στη φάση. Τσέποβιτς έχει την ταχύτητα ο Πελέ. Ο Τσέποβιτς θα του δώσει την μπάλα. Να ο Πελέ που ξεχύνεται. Κλείνει τώρα λίγο αριστερά. Θα γυρίσει όμως τον Μάζουρεκ. Έχει τον χώρο να κάνει το σούτ έξω. Καλή φάση για την ΑΕΛ. Στο 84. Ατράντε ψάχνει. Σεϊντάεφ θα περάσει. Το Τεϊσέιρα πέφτει. Σεϊντάεφ έξω η μπάλα. Το πλασέ στην γραμμή. Θα διώξει. Ο Νταβόρ πρέπει να είναι. Να δούμε. Ή ο Μετόγεβιτς. Ο Μετόγεβιτς ήταν. Ρισκάρει εκεί. Ο Ατράντε. Και ο Ρομέρο μπροστά. Επικίνδυνα εδώ η Αζέρη. Μπάλα πάει στον γκολ από τον Σεϊντάεφ. 1-1. Ο Ζουμπίρ είναι. Ο Ζουμπίρ. 1-1. Στο 93. Και εδώ οι αναπληρωματικοί της Καραμπάκ συνεχίζουν να είναι πολύ προκλητικοί.
Και αυτό μπορούμε να το πιστοποιήσουμε και από εδώ που είμαστε. Πανηγύρισαν κατευθυνόμενοι προς τους οπαδούς της ΑΕΛ για να πνευματική. Εδώ όμως η φάση του γκολ του 1-1 με τον Ζουμπίρ. Τέλος του αγώνα. Νομίζω πριν συμπληρωθούν τα 3 λεπτά. Τέλος του παιχνιδιού εδώ στο ΑΕΚ Αρένα. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. ΑΕΛ Καραμπάχ.